Λοιπόν, Αλεξία, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην πρώτη γραμμή, κυρίες και κύριοι, ο τουρισμός και τα νησιά το επόμενο χρονικό διάστημα περιμένουν να υποδεχτούν τον κόσμο τους. Το Υπουργείο Υγείας, λοιπόν, ενισχύει τις δομές και στο ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη θα παρακολουθήσουμε το σχεδιασμό που γίνεται ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ενδεχόμενα κρούσματα COVID-19. Πυρετώδεις οι προετοιμασίες στα νησιά για την έλευση τουριστών με ασφάλεια, με την ελπίδα ότι οι τοπικές αγορές θα πάρουν μια ανάσα και ότι ο κορονοϊός δεν θα κάνει τη φετινή τουριστική σεζόν μια ξεχασμένη υπόθεση. Το κέντρο υγείας Μυκόνου αναβαθμίζεται και έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες επέκτασης 800 τετραγωνικών μέτρων. Εμείς έχουμε δώσει εξετάσεις και έχουμε περάσει. Είχαμε δύο κρούσματα τα οποία αντιμετωπίσαμε. Πάρα πολύ καλά. 20 γιατροί στο κέντρο υγείας του Κυκλαδίτικου νησιού που αποτελεί παγκόσμιο προορισμό είναι σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν ύποπτα κρούσματα σε περίπτωση που χρειαστεί. Τώρα πια που ανοίγει η τουριστική σεζόν και χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα έρθουν στο νησί μας, είμαστε σε επεξεργασία σεναρίων με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΗ για το πώς θα διαχειριστούμε μια πιθανή αύξηση κρούσματων. Η Λίμνος είναι ένα νησί που ζει περισσότερο από τον εγχώριο τουρισμό. Έτσι, οι τοπικοί παράγοντες ελπίζουν σε ανάκαμψη. Το νοσοκομείο του νησιού εξοπλίστηκε με αναπνευστήρες, μόνιτορ και αναλώσιμα υλικά και με τη βοήθεια ιδιωτών που έκαναν δωρεές. Έχει περί τα 20 έτοιμα κρεβάτια για να υποδεχτεί ύποπτα τουλάχιστον περιστατικά. Αν βρεθεί και επιβεβαιωμένο, υπάρχει ειδικό θάλαμος που θα πάρει το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Οι γιατροί οι οποίοι ασχολούνται έχουν όλοι ενημερωθεί. Στόχος είναι σε όλα τα νοσοκομεία των νησιών να υπάρχουν κρεβάτια για νοσηλεία ασθενών με COVID-19. Αλλά και τα κέντρα υγείας όπου υπάρχουν να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν περιστατικά. Μέσα στο καλοκαίρι υπάρχει προγραμματισμός να έχουμε αποκτήσει 10 κάψουλες για αεροδιακομιδές. Όπου χρειάζεται να καλυφθούν και νέες θέσεις γιατρών και νοσηλευτών, θα γίνουν προσλήψεις. Ενώ εξετάζεται να υπάρξει συμφωνία με ιδιώτες γιατρούς, ώστε να ενισχύσουν και αυτοί τις υγειονομικές δομές στα νησιά. Σε ετοιμότητα και η Ζάκυνθος. Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου υπάρχει ήδη από τον Ιανουάριο χώρος διαλογής των υπόπτων κρουσμάτων, ενώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ασθενείς με κορονοϊό. Υπάρχει ειδική κλινική απομονωμένη κορονοϊού με 11 κρεβάτια. Αν είναι σοβαρά το περιστατικό, μπορεί να φιλοξενηθεί στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μέχρι να πάει σε νοσοκομείο αναφοράς. Οι τοπικές κοινωνίες οργανώνονται με σκοπό να αναπνεύσει ο τουρισμός, η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.